Άντε, πες τα. Μιλούσα μια μισή ώρα πριν, κουράστηκα. Τι δεν μπορώ. Έγινε, Ρενικό. Τι έγινε, παιδιά, καλή εβδομάδα. Μόνο σε άλλο. Have a nice week. Όχι, εδώ ήταν. Α, μια μισή ώρα. Ήταν μια εκπομπή πολύ γεμάτη, θα έλεγα, με διαφορετικέ απόψει. Ναι. Σημεία στα οποία συμφωνήσαμε, θα λέγαμε. Ναι. Και σημεία που διαφωνήσαμε. Και σημεία σίγουρα που διαφωνήσαμε. Αυτό είναι όμω η καθημερινότητα, Νίκο. Αυτό έτσι, είναι η υγεία. Είναι. Και αυτό είναι η ομορφιά μια ιδεογραφική εκπομπή. Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική, Μάικ Πομπέο. Ευτυχώ, εγώ του μεξίδανα τα πόδια. Μη και πετύχω τίποτα, λέει τα νορμάλ τα πράγματα. Πρέπει να ήταν καμιά ώρα πριν βγω εγώ στον δρόμο που πέρασε από το κέντρο και ήρθε και εδώ στο Εβραϊκό Μουσείο από ό,τι είδα γύρω στις 3.30. Πρέπει να ήταν πολύ ευχάριστο. Είδα κάτι βίντεο. Είχε νομίζω 28 μαύρα τζιπ να τον. Μπροστά και πίσω και μάλιστα σε κάποια ήταν με το δάχτυλο σκανδάλι. Θα σου πω εγώ. Ορίστε, εγώ. Εγώ. Κάνω πολύ καλό λεβανέζο. Εγώ. Θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ για τον Πομπέο. Ξεκινάω αυτό το μεσημέρι. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις ιδέα, θα υποθέσω. Ξέρω ότι είναι εδώ, ρε. Okay. Ναι, απλά δεν μπορούσα να φανταστώ κιόλας ναι. ότι το timing που θα αποφάσισε, ας πούμε, ο Υπουργός του Εξωτερικού, τον είπα, να γυρίσει στο ξενοδοχείο του, θα πέσει πάνω στην δικιά μου ώρα που θα κατέβω στη δουλειά. Ναι, ναι. Και εκεί πριν φτάσω στη στροφή του αεροδρομίου, ναι. αρχίζω και βλέπω ουρά, κολλημένα αυτοκίνητα. Λέω, έχει γούστο, λέω. Ναι. Και είχε σταματήσει η κυκλοφορία στην στροφή του αεροδρομίου εκεί. Mm-hmm. Γιατί περιμένα να περάσει η πομπή. Και ναι. περιμέναμε 20-25 λεπτά, ήμασταν σταματημένοι. Τώρα νομίζω έφυγε στην Κρήτη. Τη φάγαμε. Νομίζω έφυγε Χανιά. Δεν ξέρω που πήγε. Ναι. Είναι με τη γυναίκα του γιόλου στη Σούζαν, αν δεν λέω καλά. Σήμερα το βράδυ θα δεξιωθεί ναι. ο Κυριάκος με τη Μαρέβα. Oh. Θα είναι ο Μάικ η Σούζαν, ναι. ο Κυριάκος η Μαρέβα. Τέλος, κανένας άλλος. Ωραία. Και εκεί στο φινάλε του 25 λεπτού, γιατί μετά μας αφήσαν και φύγαμε. Εντάξει, 25 λεπτά, μικρό το κακό, οκ. Okay. Ναι, τώρα στο λέω στροφή του αεροδρομίου που είναι τώρα δρόμος κεντρικός, δεν είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Εντάξει, 25 λεπτά. Βλέπω okay. από την απέναντι λόγια ξαφνικά να περνάνε αυτό που λες με τα αυτοκίνητα. Αυτά τα σεβρολέτα που τα βλέπουμε στις ταινίες, τα αμερικάνικα, ναι. Και πέρασαν καμιά 15-16 αυτοκίνητα, ασφαλίτες, Jeep, NSA, με φημέ τζάμια. Μιλάμε για τρέλα, λες και ήταν Hollywood. Μια χαρά. Για να δούμε τι έχει να πει ο πρώτος φίλος. Καλησπέρα. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Βασικά ήθελα να πω ότι έχω πιστεί, ρε παιδί μου, από τα ακούρια που ακολουθεί. Τι έγινε, το σπίτι που είναι, στο διπλό, το χάσαμε. Αυτό ήθελα να σε πω, ρε φίλε, μην προτρέχεις. Έχω πιστεί, λέω, από τα ακούρια που ακολουθεί ο φίλος μου, ο ψηλός, να πούμε. Ναι. Ο Χρήστος ο Κουλουρόπουλος, με το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Και έχω παίξει το σπίτι μου στον άσο του ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ. Δηλαδή, αν σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και σπάσει αυτούς τους άσους, θα μείνω άστεγος, ας πούμε. Θα πάω να μου φιλοξενήσει ο Χρήστος. Έχουμε χάσει ένα σπίτι. Θα πάω εκεί πέρα να πούμε. Χάσαμε ένα σπίτι το Σάββατο. Στην περιοχή σχολή τυφλών που μένει. Πιο λίγα Τετάρτη, πιο λίγα. Ναι, θα πάω εκεί πέρα που μένει η σχολή τυφλών, εκεί πέρα μένει. Κάπου δεν λέω την οδό να πούμε. Έτσι, μην τον δώσω κανονικά. Κάποτε για αυτούς είχε πει την οδό. Εντάξει, βέβαια, ειδικά μου δώσει λίγο τεράστια. Θα πάω εκεί πέρα με φιλοξενήσει, ρε φίλε. Γιατί έχω παίξει ό,τι έχω και δεν έχω στον άσο. Γιώργο, βάλε καμιά σκηνή από κάμπινγκ. Ας το σπίτι τώρα την Τετάρτη, δεν είναι να παίζει με αυτά. Νίκο, δεν χαλάει αυτό ο άσο, αδερφέ. Δεν χαλάει. Ό,τι έχει και δεν έχει στον άσο του ΠΑΟΚ, να πούμε. Εντάξει. Γιατί πρόσεξε λίγο. Δεν ξέρω, στο διπλό το Σάββατο τα έπαιξε. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορεί, άμα δεν σου είπα το Σάββατο ευτυχώ μέσα στο ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ δεν παίζω διαδίκτυο. Ο ΠΑΟΚ, α πούμε, δεν υπάρχει ο βόλο στον ΠΑΟΚ. Πάλι καλά. Και σώθηκα, αλλά τώρα. Τα έχω παίξει όλα στον άσο. Ναι. Ξέρετε ότι έχω μάθει έτσι στην πιάτσα ότι ο Παντερόλης, ρε παιδί μου, έχει στείλει κάτι προφιτερόλ και κάτι κουρασάν, ας πούμε, πρέπει να είναι μάρκας Μόλτο, στους παίκτες της Κράσπα για να τα φάνε βαριστομαχιάσουνε ναι. τα γλυκά δηλαδή και να έχουν μειωμένη απόδοση. Δολιοφθορά! Ναι, δεν χαλάει ο άσος. Θυμάστε το Ξανθό κάποτε με κάτι χαλασμένα νερά. Το Ξανθό, το Γιάννη Ιωαννίδη. Ναι. Κάτι εφιαλωμένα που ήταν χαλασμένα. Πέπεσε μια ρώσικη ομάδα. Τα πιάνε όλοι και πάθανε για σιδερίτιδα να πούμε. Τυχαία. Τσιλιπιπί. Τυχαίο, ναι. Τυχαίο. Σε κάθε, δεν ήταν. Οι Κράσνονταρ δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους την Πέμπτη. Το μάτς είναι άσος από εδώ στο Κράσνονταρ να μην. Δεν χαλάει τους ο άσος. Ναι. Όσο για τον Άρη, θέλω να πω κάτι, έτσι. Λοιπόν. Εγώ όταν έλεγα ότι θα πάει για πρωτάθλημα, ο Άρης είχα υπόψη μου ότι θα γίνουν δύο συγκεκριμένες αλλαγές. Δηλαδή. Έτσι τώρα που είναι ομάδα είναι και τέρα. Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα θα πεις το φορ, σίγουρα σε ξέρω, ναι, οκ. Okay. Πριν το φορ θα πω στη θέση του κεντρικού αμυντικού, δηλαδή του center back. Θα πάρεις το, θα πάρεις το. Κάποιοι ας πούμε μας παραμύθιαζαν, δεν ξέρω ποιος υποστήριζαν αυτός, ότι ο Ντάβκοβιτς είναι ο αντιβέλεθ. Για μένα ας πούμε, σε σχέση με τον Βέλεθ, ο Ντάβκοβιτς είναι για τα σκυλιά να πούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις μια center backάρα. Και δεύτερον, όπως είπες και εσύ, στη θέση του center four, ας πούμε, γιατί αυτός ο Λόπες είναι αόρατος, ας πούμε. Δηλαδή είναι σαν το Άζαξ, να πούμε. Τα κάνει αόρατα. Δεν μπορώ να τον δω, να πούμε, πουθενά. Πού παίζει το παλικάρι.
Εντάξει, αν φέρει δύο παιχταράδες στις δύο θέσεις, πάμε φουλ για το πρωτάθλημα. Αλλιώς, ας πούμε, θα συμβαστούμε με την τέταρτη θέση, να πούμε. Μάλιστα. Κατάλαβες. Αυτά, άμα αφήνω να πει κανείς κάτι. Έγινε, κάτι Γιώργο μου. Έγινε. Όλα στον Άσο πάντως, έτσι. Όλα στον Άσο. Μεγάλη παοκάρα, πιστεύω, εντάξει. Η Αργιανάρα στηρίζει, δεν πειράζει. Εντάξει. Ας πέψουν αυτού του τσουλού. Έγινε, ρε. Έγινε, Τζόκερ, να είσαι καλά. Ο Γιωργούλης ευρωβουλευτής και εγώ μπιστό όπεν, μάλιστα. Τζόκερ, ρε φίλε. Τζόκερ. Παρουσιαστής. Πώς λένε όλοι από χθες. Τι. Τη βαθμολογία. Τη βαθμολογία δεν τη δείξε, τελείω. Δεν την έδειξε πάλι. Όχι. Πέτυχα τον Κάκο, πέρασε τον Γκλάντεμπεργκ και το άλλαξε. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Πάρε μου λίγο το Βόγλι, καλησπέρα. Αλήθεια λέω, δεν έδειξε βαθμολογία. Πού είσαι, ρε, εσύ. Δεν ήξερα, πραγματικά, εφήγη μετά το ποδόσφαιρο, δεν ήξερα γιατί να στεναχωρηθώ παραπάνω. Για το ποδόσφαιρο για ή για το μπάσκετ. Τώρα για αυτό το μπάσκετ τώρα που έχεις, ποιος σχόλιο. Και στο λέω Στέλια, εγώ, Στέλια, άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Έπαιζε σε ένα κλειστό που λέγεται Χρήστο Αγκουράκη. Ήταν δεδομένο. Που έγραφε This is Dunfield. Ναι, και This is Dunfield. Τι έγραφε. Dunfield. Dunfield. Γιατί παίζει εκεί Dunfield. Ναι, Dunfield. Δηλαδή δεν γινόταν. Όλα οδηγούσαν εκεί. Όχι, δεν φίλε. Στο μπάσκετ ήμασταν. Όπως είπε και ο Νίκος, πολύ εύστοχα σε μια κουβέντα. Δεν θυμάμαι την είχαμε εντός ή εκτός. Νομίζω εκτός αέρα την είχαμε την Παρασκευή. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Για να πούμε το οτιδήποτε για τον οποιονδήποτε στο μπάσκετ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είδες τι πάθανε στο Super Cup. Όχι, ρε, στην αρχή θα έχει πολύ τράκ. Δεν ασχολείς στο Super Cup τώρα, εντάξει το. Δεν υπάρχει το παιχνίδι το παρακολούθησες, έτσι. Το 80%. Προσπάθησες. Δεν ήταν και το όλο σκηνικό με τον Ντάφνιλ, με τις σκαλοσιές πίσω, είναι μονοκάμερο. Εκείνο το τρακίσευτς, εγώ φίλε μου το λυπήθηκα, να ξέρεις. Δηλαδή έλεγα ρε παιδιά, εντάξει, αφήστε τον άνθρωπο έξω. Δηλαδή δεν θα πάθει και τίποτα. Εντάξει. Με όλο σεβασμό, έτσι είναι παιχνίδι. Έτσι. Είναι το παλαιστικό του παλικαράκι. Ναι, δηλαδή τώρα ο άνθρωπο προφανώ όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο. Έτσι μπορεί να κάνω και λάθο, ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, παιδί μου, μπορεί να μην ασχολήθηκε πολύ με τον μπάσκετ, έτσι. Ήρθε την Τρίτη. Άστο να. Καθόλου. Άστο να μην το πάει να παίξει το Σάββατο, παιδί μου. Άστο μια γωνία στον πάγκο. Βάλε μια απ' όλα, είπε. Και μετά έρθει. Εντάξει, πέθερε, ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, για να πάει μια μπασκέτα στην άλλη, περνούσε πολύ δύσκολα. Δεν το λέω για κακό. Ο άνθρωπος μπορούσε να μην είναι μια χαρά και θα είναι. Αλλά εντάξει. Και okay. Κατέβαζε την μπάλα. Τίποτα δράμα. Δηλαδή. Δράμα, και ήταν και κίτρινη φανέλα κολλητή. Άστο δράμα, δράμα κατάσταση. Και μονοκάμερο να πηγαίνει. Ναι. Από εκεί. Τι να κάνει. Και μονοκάμερο χαμηλά. Όχι μονοκάμερο ψηλά. Τι είχε ψηλά. Ένα ακόμα ξένο μα. Ήταν έτσι λίγο. Ο Σούλερ, ποιο. Δεν θυμάμαι τώρα, κόλλησε τώρα στα γυμνά. Γι' αυτόν μαθαίνω τον Αδίκη Σοφακό στη φωτογραφία που γίνεται από τις πολλές social media. Και εγώ αυτό μαθαίνω. Τον Αδίκη Σοφακό, αλλά ήταν κακό το πλάνο εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων. Ποδόσφαιρο μόνο, παιδιά. Όχι, δεν είναι ποδόσφαιρο μόνο. Στέλιος είναι μπασκετικός πολύ. Δεν είναι μπασκετικός. Καλή ομάδα έχεις, ρε. Εντάξει, για το επίπεδο που θα είναι φέτος, καλή θα είναι. Και εγώ τι θέλω να πιστεύω. Και ο Καμπερίδης θα τη τρώσει, θα τη βρει δουλειά, καλός προπονητής. Είναι τώρα, εντάξει, πήγες μέσα στον ελληνικό, έβρος μύθι εκεί πέρα κάτι πεθαμένα. Βάζανε και άλλοι. Δεν είχα κανένα σκοπό να σου πω κάτι, δεν είχα κανένα σκοπό να πάω τελικό κυπέλλο. Καλά, ναι, οκ. Okay. Για άλλους λόγους ήταν το πρώτο βήμα. Ήταν το πρώτο βήμα γραφής. Εντάξει. Ναι. Προσπαθώ να με πει. Μεταξεταστέως. Ποιος. Ο Άρης. Έμεινε μεταξύ. Καλό. Καλό. Κάνει ένα θέμα. Είναι αφελής. Ο ποδοσφαιρικός Άρης. Είναι αφελής. Ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή να σε πω τώρα κάτι. Ωραία. Κράζουμε τον Τάτκοβιτς, έτσι. Ναι. Πού έφυγε ο Τάτκοβιτς στα δύο γκολ που τρως. Πουθενά. Πουθενά. Δεν υπήρχε Σάσα εχθές. Δεν είπε. Γιατί υπάρχει φέτος. Για ακόμα μια φορά, έτσι. Αυτός και ο Ρόουζ είναι. Δηλαδή, ναι. Στο πρώτο γκολ που τρως, δεν υπάρχει πουθενά ο Σάσα να το μαρκάρει. Τελευταία στιγμή πήγε πάνω του. Τελευταία στιγμή πήγε πάνω του και ο άλλος είχε ξεκινήσει την κίνηση να κάνει το σουτ. Μα είχε χρόνο και να σουτάρει κιόλας. Αυτή τη στιγμή, γιατί σου λέω, Χρήστο, να σου πω ότι είμαι μπαθής εγώ με το Ματίγια. Αυτή τη στιγμή, το καλύτερο δίδυμο που μπορεί να παίξει στα χάβια τον Άρη είναι ο Ματίγια με τον Τζέγκο. Ο Σάσα, αν υπάρχει δυνατότητα, δεν είναι για εντεκάδα. Δεν είναι, όχι αν υπάρχει. Να μείνει λίγο έξω να καθαρίσει το κεφάλι του.
όπως και ο Ρόζ. Ο Ρόζ είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Εκεί δεν έχεις επιλογή. Έχω ρε φίλε να φάω τον Ντάνκοβιτς με το Μπακαγιά. Ποιος θα παίξει δεξιμπακ? Δεν έχω δεύτερο δεξιμπακ μικρό. Ποιον, το Μαρμαρίδη να το βάλεις μέσα στον Παναθηναϊκό? Δεν θα βάλεις το Μαρμαρίδη με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει επαγγελματική συμμετοχή ακόμα το παιδί. Ναι, δεν δυστυχώς, έτσι. Γι' αυτό είναι, ναι, ίσως και αυτό φταίει, ότι έχει πάρει τη φανέλα βασικού και ξέρει ότι θα παίζει αυτός. Φταίει και αυτό, έτσι. Για τον Κουέστα δεν μπορώ να πω με κάτι, ρε παιδιά. Ιδίως από πέσα τα play-off και φέτος, είναι ο καλύτερος παίκτης. Στα play-off ήταν τρομερός, ναι. Κοίτα να σου πω κάτι, ο Κουέστα είναι ένας τερματοφύλακας που θα κάνει την πιο εντυπωσιακή απόκρουση και θα κάνει το πιο αστείο λάθος. Συγγνώμη ρε φίλε, και με την Κόλος Αθήνα έβγαλε 4-3 τετ. Έχει απεκρούσει δύο πέναλτι. Αυτό σου λέω, θα βγάλει τα δύσκολα και θα κάνει το πιο αστείο λάθος. Εντάξει. Εντάξει. Το μεγαλύτερο θέμα, ξέρεις ποιο είναι, είναι ότι από τις πέντε ομάδες που είναι, ξέρω εγώ, οι μεγάλες, θεωρώ και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο θέμα που δεν παίζουμε με κόσμο, το έχουμε εμείς παικτικά. Παικτικά, έτσι. Δεν μπορώ, δηλαδή, Στέλιο, να πατήσω πάνω στην απουσία του κόσμου, δεν μπορώ. Και όμως, φίλε, να σε πω τώρα κάτι, σε εμάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν μπορώ να κρύψω τα προβλήματα της ομάδας πίσω από το θέμα του κόσμου, ρε Στέλιο. Δεν γίνεται. Καλά τώρα τι να πω, ότι φταίει ο κόσμος που δει εσάς να πήγε, έκανε 4 έντες και δεν πέρασαν 5. Μα δεν φταίει. Εγώ δεν κατηγορώ τον Μάτζιο. Και όποιος κατηγορεί αυτή τη στιγμή τον Μάτζιο είναι Ελλάδος, γιατί... Όχι, ούτε το Μάτζιο. Φταίει ο κόσμος ή φταίει ο κόσμος που ο Ρόζ ξεχνιέται συνέχεια. Και με κόσμο έχεις κάνει γκέλες. Παρόμοιες με τη χθεσινή. Γιατί στο δεύτερο γκολ που τρως με την Κόλος ο Ρόζ θέει. Το δεύτερο ποιο ήταν? Α, εκεί πέρα. Το φάουλ που τρως που είναι τραγικό. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα, ναι. Εκεί όμως κάνει και ο Σάσα τον παίχτη. Και εσύ είναι ότι κάνεις μια ακριβώς τέτοια, πες το, φάση εσύ και εκεί πέρα υπάρχει το στόπερ να διώξει την μπάλα. Τέλος πάντων, θα διορθωθούν σιγά σιγά, αυτά πρέπει να διορθωθούν. Δεν θα πω θα διορθωθούν, πρέπει να διορθωθούν. Απλά είναι δύσκολο τρόπο του Μάτζιου αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Γιατί παρέλαβε κάτι αδούλευτο. Εντάξει, ωραία. Έτσι είναι αυτά. Δηλαδή, θα επαγγελματίσει τον προπονητή, αυτή είναι η δουλειά του. Αν του βγει η δουλειά του και κάνει και 2-3 καλές κινήσεις τώρα στο φινάλε, αυτή την εβδομάδα θα στρώσει κατάσταση, πιστεύω, σταδιακά. Η ομάδα θέλει, αν η ομάδα καταφέρει και πάρει το Ματέο, τον Τζόριτς και ένα σέντερ και ένα στόπερ καλό, και ας μην πάρει αριστερό μπακ, ας παίζει ο Σεγκέρκης. Ναι. Έτσι. Θα είναι άλλη ομάδα. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι θα είναι άλλη ομάδα, αλλά θα παρουσιάσει, πιστεύω, σταδιακά κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε τώρα. Γιατί να σου πω κάτι, από αυτό που βλέπεις, ναι, τώρα, μόνο προς τα πάνω μπορείς να πας. Δεν νομίζω μπορείς να πας προς τα κάτω. Είναι ο κορμός, είναι το στόπερ σου. Αν θα πάει ένα καλό στόπερ. Ναι. Είναι το 8ο δεκάρι σου και ένα καλό σου πλάγιος. Είναι ο κορμός σου. Ας πούμε. Και αυτή την άμπαλη που κράζουν τον Λόπερ, ας δούνε το σπριντ που κάνει στο 90. Όχι, ρε, Ρεάζει το σπριντ, είναι κινήσεις του, ρε, μέσα στην περιοχή. Οι τοποθετήσεις που έχει είναι καλές. Απλά δεν φτάνει μπάλα σε αυτόν. Πώς να φτάσει μπάλα, ρε φίλε, όταν έχει κάνει 10 σέντρες και δεν έχουν περάσει το πρώτο παίκτη. Ή κάνεις κόρνα και δεν περνάει το πρώτο παίκτη. Βάλε και τον επίλογο, Στέλιο, γιατί έχουμε άλλους δύο που περιμένουν. Τίποτα, ηρεμία πρέπει να έχουμε. Ναι, ναι. Υχεία, και να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Έγινε. Γεια σου, Στέλιο, που να είσαι καλά. Βλέπουμε τώρα με τον Νίκο. Πριν πάμε στον επόμενο, πλάνα από την παρουσία του Πομπέου εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Χάγετ. 10 αυτοκίνητα πρέπει να μέτρησα. Πόσο να είναι. Εντάξει. Ήρθε σήμερα το πρωί. Ελικόπτερα. Γινόταν, ευτυχώς έφυγε, να σχάσει λίγο το κεφάλι μας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 155. Εσύ είστε βεβαίως. Έλα. Τι έγινε. Καλά, τι να γίνει. Τι να γίνει. Καλά. Ωραία. Πιο γρήγορο σε θέλω. Πιο γρήγορο σε θέλω. Πάμε. Να σας πω λίγο και τους δύο. Ναι. Ορίστε, κύριε.
όπως και τον Χρήσανθο, όπως ναι. ο Σανλή, όπως και τον Γκόλκα, όπως τον και Σανλή. Τον ναι. όλων. Όλους. Ναι. Έχετε πάει, μάλλον έχετε παρακολουθήσει ποτέ τακτική. Ναι. Προπονητή μέσα, μέσα στα ποδητήρια. Όχι, στα ποδητήρια όχι. Στο γήπεδο ναι, να δουλεύει. Εγώ έχω δει. Άλλο στο γήπεδο. Τακτική μέσα, γιατί αυτό που κάνουν θέλουν να το βγάλουν στο γήπεδο. Και έχω μιλήσει και με ανθρώπους που μου έχουν εξηγήσει πώς γίνεται η διαδικασία. Εντάξει, όταν ασχολείσαι με αυτή τη δουλειά και θες να μάθεις κάτι παραπάνω, θα προσπαθείς να το κάνεις. Ναι. ναι. Να σας πω εγώ την αλήθεια, έτσι πώς θα κάνω. Και δεν ναι. μιλάω για εσάς μόνο. Ναι. Μιλάω γενικότερα. Ναι. Εγώ δύο απόψεις αθλητικογράφων σέβομαι. Ναι. Του Άρη του Γάτα, ναι. της Ερασπορ και του Κούβαλη, του παλιού ποδοσφαιριστή του Παναργάκη, του ναι. Παναργιακού του Άρη. Το λες ειρωνικά ή κανονικά τώρα? Όχι, όχι, κανονικά το λέω. Μάλιστα, okay. Σεβαστό, λέω. Σεβαστό, όχι. Okay. Γιατί έχουν παίξει μπάλα και γνωρίζουν ορισμένα πάνω. Εντάξει, okay. Όταν ο ίδιος ο Διακογιάννης, το θέμα αυτό της ελληνικής αθλητικογραφίας. Ναι. Είπε και εγώ λέει δεν μπορώ να μιλήσω λέει προπονητικά γιατί δεν ξέρω τίποτα. Εγώ μπορώ να είμαι ένας καλός λέει σπορτκάστερ. Μπορεί να έχω μάθει ορισμένα πράγματα ξέρω εγώ. Αλλά προπόνηση λέει προπονητική λέει εγώ δεν μπορώ, να μιλήσω. Θα σου πω. Δεν μπορώ να μιλήσω θα σου πω. Για τον προπονητή. Κοίτα, θα σου πω. Οι δημοσιογράφοι, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, μετά όσα χρόνια είμαι στον χώρο και ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι του ρεπορτάζ έχουν δύο δρόμους. Θα μιλάς με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, είτε εντός είτε εκτός ομάδας με την οποία ασχολείσαι, καθαρά για θέματα ρεπορταζιακά, ειδήσεις και τέτοια. Και ο δεύτερος δρόμος είναι πέρα από αυτά, να προσπαθείς να τους εκμεταλλευτείς εισαγωγικά για να μάθεις κι εσύ κάτι. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Άμα δεν το κάνεις, ξέρεις πώς μπορείς να το κάνεις. Εγώ προσπαθώ να το κάνω. Ναι. Μπορείς να πας και μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν είναι. Και αφιλοκερδός είναι. Να παρακολουθήσεις μαθήματα προπονητικής. Ναι, το ξέρω. Μπορείς να πας. Να διευρύνεις το πεδίο των γνώσεων σου. Εννοείται αυτό. Αλλά αυτό που γίνεται κατά κόρον στα ραδιόφωνα, όχι στα ιδιωτικά μόνο, ακόμα και στα κρατικά, έτσι και στο κρατικό κανάλι. Ναι. Το να βγάζουν και να λένε και να ράνουν και ξέρω εγώ και α και ου, αυτά ρε παιδιά που μπορείτε να τα πείτε στην... την παρέα σας όταν πίνετε ένα καφέ ή ένα ποτό, δεν μπορείτε να τα λέτε στο ραδιόφωνο. Γιατί θα τα ακούσει ένας 15χρονος, 16χρονος, 17χρονος και θα τα εστερνιστεί. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή το να βγάζεις και να λες κάποιος... έπρεπε να παίξει αυτός εκεί, να τραβήξει μπροστά το αμυντικό χαβ για να βγει από πίσω, ξέρω εγώ. Δεν λέγονται ρε φίλε αυτά, δεν γίνεται. Κάποιος ο οποίος δηλαδή είναι κοντά στην ομάδα και κάνει ρεπορτάζ και μαθαίνει πέντε πράγματα για αυτήν, δεν έχει δικαίωμα κριτικής και κουβέντας πάνω σε αυτά τα οποία παρακολούθησε. Κριτική, και ασχολείται καθημερινά με αυτό. Η μόνη κριτική που μπορούμε να έχουμε είναι ότι η ομάδα δεν μου άρεσε. Το λόγο που δεν μου άρεσε δεν μπορείς να τον εκφράσεις. Σύμφωνα με αυτά γιατί, που είναι να σου πω τους λόγους. Να σου πω τους λόγους. Ένας είναι γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται στα ποδητήρια. Έτσι. Δεύτερος είναι γιατί δεν μπορείς να μπει στο μυαλό του προπονητή. Όχι, άκουσε με λίγο. Ο δημοσιογράφος που ασχολείται, δεν το κάνουν όλοι, αλλά οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται υπάρχουν και εκείνοι που ξέρουν τι γίνεται στα ποδητήρια. Υπάρχουν εκείνοι που ξέρουν τι έχει στο μυαλό του προπονητής. Μέσα από τη διαδικασία του ρεπορτάζ. Αν, πρόσεξε. Αν από τα ποδητήρια βγαίνουν ειδήσεις στους δημοσιογράφους, η ομάδα αυτή είναι καταδικασμένη. Το θέμα, πρόσεξε να σου πω κάτι, δεν είναι αν βγαίνουν ειδήσεις. Το θέμα είναι αν τις βγάζει δημοσιογράφος ή όχι, γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν διαχείριση. Αλλά τώρα δεν θα αναλύσουμε το επάγγελμα το συγκεκριμένο, πάμε παρακάτω γιατί περιμένουν και άλλοι δύο. Για τώρα, κοίταξε να δεις, Νίκο. Ναι. Αυτά που λέμε εμείς καφανιακά στο ραδιόφωνο. Ναι. Για να κάνουμε το. Για να γεμίσουμε την ώρα μας, παιδί μου, για να βγούμε. Ναι. Σε σοβαρά θέματα των ομάδων μας. Πρέπει να όσο μπορούμε να τα αποφεύγουμε. Ναι. Κακό κάνουν, καλό δεν κάνουν. Ακόμα και στο FB. Μάλιστα. Κακό κάνουν, καλό δεν κάνουν. Δηλαδή ακούς ανακρίβειες
Και μετά, εγώ δεν μπορώ. Εμένα δεν με ακούσει ποτέ να κάνω κριτική. Που έχω παίξει μπάλα, σου λέω. Και έχω παίξει μέχρι γάμα εθνική έπαιξα. Θα σου πω κάτι, δεν το λέω για σένα τώρα. Γενικά, για μένα το ότι κάποιο έχει παίξει μπάλα δεν σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο. Άκουσε να σε πω. Εγώ στο είπα αυτό. Ναι. Εγώ μίλησα με τον Βασίλη τον Χατζημαναγή, μιλούσαμε και μου λέει: άκουσα να δω. Φέρε μου την μπάλα εδώ, λέει, να την κάνω ό,τι γουστάρει. Ποδόσφαιρο δεν ξέρω, λέει. Αυτό. Προπονητή δεν θα μπορέσω να γίνω ποτέ. Βάλε και τον επίλογο για να πάμε στο επόμενο. Μπάλα ξέρω. Ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Ποδόσφαιρο είναι πολλές, από πολλές συνισταμένες μπορείς να το πει. Είναι πολύ σύνθετο. Είναι πάρα πολύ σύνθετο. Κατάλαβες. Είναι οι μεταγραφές, είναι ο πρόεδρος, είναι ακόμα και ο φροντιστής παίζει ρόλο. Ακόμα και ο φροντιστής παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Το λέω σε εσάς, αλλά το λέω και στους συνακροατές, ότι το να βγεις και να πεις τη γνώμη σου για ένα μάτς είναι καλό. Yes. Μ' άρεσε ο Άρης, κερδίσαμε τα παιδιά, μου άρεσε, ξέρω εγώ, πώς κινείται ο Σέντρεφόρ, αλλά σε θέματα τακτικής, ο άλλος ούρλιαζε, λέει, έβγαλε λέει, το Σάχιτς στο προηγούμενο μάτς. Ρε παιδιά, μπορεί να έχει πρόβλημα, λέει ο Τεγκαναζήτης, ο ίδιος την αλλαγή. Τότε που έσπασε το χέρι του, ρε παιδί μου. Με τον Βόλο, ναι. Με τον Βόλο, ναι. Ναι, ναι. Τι κάνει, λέει, τον έβγαλε, κάνει την παιχνιδάρα και τον... Λέω, ρε, εσύ, λέω, μπορεί να ζητήσει ο ίδιος. Όντως έτσι έγινε. Ζητήσει ο ίδιος αλλαγή. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα τα κατακρίνουμε, δίχως να ξέρουμε τι γίνεται πίσω από την κουίντα. Έγινε. Να είσαι καλά για να πάμε και στο επόμενο, φιλιά. Πάμε και στον επόμενο, ναι. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Χαίρετε. Παιδιά, μην καλείτε άλλο. Έχουμε δύο πριν το διάλειμμα. Πάμε. Πολύ καλά. Πώς πάει η ομάδα μας, πρόοδο, έχουμε πρόοδο, έχουμε. Ποια ομάδα πόλης? Δικιά μας. Ο Άρης καρδιάς μας. Και ο ΠΑΟΚ αν έχει πρόοδο, εντάξει, να πες και. Ο ΠΑΟΚ, η πρόοδος θα φανεί Τετάρτη. Και αυτός έφερε στο Βόλο. Ναι. Αυτός κάνει διοίκηση από το κομπιούτερ τώρα. Η ομάδα η δικιά μας είναι σε μια μεταβατική κατάσταση, θα λέγαμε. Είναι σε μια. Μεταβατική κατάσταση. Για ποιο λόγο να μπει σε αυτό το καλού? Γιατί άλλαξε προπονητή, πρώτον. Γιατί. Και δεν έκατσε στα αυγά της δηλαδή. Γιατί θεώρησε ο ιδιοκτήτης της ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Άλλαξε κάποια πράγματα και αποκλείστηκε στο πρώτο γύρο του κυπέλου αυτού, ας πούμε. Ενώ πέρσι κατάφερε και έφτασε στο δεύτερο. Αυτά τα άλλαξε αφού αποκλείστηκε. Άρα πρόοδο δεν είχε σε αυτό το κομμάτι ή σε μείον ένα γύρο. Πρόοδο θα είχε. Αν έπαιζε τώρα μεθαύριο, ας πούμε, και έλεγε έφτασα στον τρίτο γύρο. Ναι, θα είχε μια πρόοδο σίγουρα αν είχε κάνει τον παραπάνω. Δεν είναι η πρόοδο. Όπως πρόοδο είναι να μπορείς να φας κάποια ομάδα από την Αθήνα και να γίνεις τέταρτος από πέμπτος. Άμα θες να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να αποφεύγεις γκέλες όπως τη χθεσινή. Δεν το συζητάμε, φίλε, αλλά. Είναι δύο βαθμοί από το πρωί που, λέμε. Που μπορεί να σου κοστίσουν η χθεσινή, δυστυχώς. Δύσκολο, φίλε, δύσκολο. Δεν μου λες γιατί παίζουν έτσι οι παίκτες, μπορείς να μου πεις. Τι εννοείς ακριβώς, για να σου πω. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, ζωντάνια, έτσι, κέφι, λαχτάρα να παίξουμε. Ζωντάνια, κέφι, λαχτάρα. Ακόμα και ο τερματοφύλακας, ακόμα. Είναι πληρωμένοι, ρε. Ναι, δεν είναι. Ξέρω, ρωτάω. Είναι. Πιάνουμε και ένα πράγμα που δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Ο καλά κάνεις και αυτό παίζει το ρόλο του, εννοείται. Δεν τους βλέπω και φάτους, ρε, στι να πούμε. Πώς λέμε ο Σάκης τώρα, αυτό το παιδί που τραυματίστηκε και έδωσε ένταση στον Βόλο, έδωσε ρυθμό, τα έδωσε όλα. Εμείς σοφαρίσαμε 2-2 και μετά αράξαμε. Δεν κάναμε φάρμα μετά το 2-2. Ναι, δεν έκανες τίποτα. Για ποιο λόγο αυτό? Έπειτα, μπαίνεις εσύ, ρε Μάνο. Ρε Μάνο, μας δουλεύεις να πούμε. Βαριέσαι να τρέξεις. Τι, οπότε τον έκανε αλλαγή, στο 70. Κάπου εκεί ήταν, ναι, ο Μάνος το έχει ξανακάνει αυτό. Εκεί. Όταν έρχεται από τον πάγκο. Και δεν χτυπάει καλά, είναι η αλήθεια. Μπαίνεις από τον πάγκο, φρέσκος, να κάνεις, να δείξεις, να πάρεις εσύ τη θέση του βασικού μπροστά. Και εσύ είσαι πιο αργός από μένα, ρε. Δεν βγάζει, δεν βγάζει διάθεση. Δεν βγάζει διάθεση. Μπράβο, αυτό, εκεί θέλω να τονίσω εγώ. Η διάθεση, όλο αυτό, δεν ξέρω τι ενόχλησε τους παίκτες και τους στεναχώρησε και τι και το ένα και το άλλο. Κρατάνε μούτρα γιατί έφυγε ο Τερζής που τον τάγανε πάνω στο Βόλο μέχρι τον Ανήφορο. Πιάνω και αυτό. Ναι, η ομάδα όμως, μπορεί, να σου πω κάτι.
και που μιλά, α πούμε, με ένα-δύο ποδοσφαιριστέ, δεν μπορεί να ξέρει ακριβώ τι σκέφτεται. Αλλά το θέμα είναι ότι η ομάδα είναι πάνω από τον οποιοδήποτε τερζή. Σίγουρα. Και πρέπει να προχωρήσει. Και θα πρέπει κάποιοι, γιατί δεν είναι όλοι έτσι. Κάποιοι όντω δεν βγάζουν διάθεση, κάποιοι δείχνουν ότι είναι αλλού. Κάποιοι λοιπόν, να το θέσω λίγο λαϊκά, θα πρέπει να κουνήσει λίγο το κεφάλι του. Αυτό θέλω να σου πω εγώ, ρε παιδί μου. Τώρα... Και αν δεν το κουνήσουν, θα μείνουν εκτό δεκάδα. Αν συνεχίσουν έτσι. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει. Γιατί ίσως κάποιοι θεωρούν από πέρυσι που είχε ο Ένινγκ μια συγκεκριμένη διαχείριση του ρόστερ ότι Κυριακή περνάει, Κυριακή έρχεται, δεν βγαίνουν από την εντεκάδα. Αυτό όμως, αν συνεχιστεί έτσι, εικόνα με ορισμένο, θα αλλάξει πιστεύω. Ναι, ρε, και ακόμα και πήρε και το δεύτερο τρόλο. Αλλά από την άλλη, μιλάμε και για παιδιά, δεν είναι παιδιά, οκ. Okay. Αν και οι ποδοσφαιριστές είναι παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή ψάχνουν και έχουν ανάγκη από προσανατολισμό, από καθοδήγηση. Ο Μάτιος μέσα σε 4 μέρες δεν κάνει παπάδες. Όχι, εννοείται αυτό, εντάξει, εννοείται. Και το πάλεψε το παιχνίδι. Και αν το κάνει στο τέλος. Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ στο Μάτιο. Και οι αλλαγές του ήταν σωστές. Οι αλλαγές του ήταν σωστές και κατευθείαν στο 46 διόρθωσε, είδε ότι έκανα κάτι λάθος με τα στόπερ. Δεν κουμπώνουν αυτοί οι δύο μαζί. Που για μένα έπρεπε να το δει, γιατί δεν είναι κανένα θεσμικό προπονητή, πριν του βάλει ότι δεν κουμπώνουν αυτοί οι δύο μαζί. Δηλαδή, βάλε το Δελιζήσι με τον Μπαγκαλιάνη. Ναι. Βάλε τον Ντάτκοβιτς με τον Μπαγκαλιάνη. Ναι, μην βάζει το Δελιζήσι με τον Ντάτκοβιτς. Δεν κουμπώνουνε μαζί. Αλλά στο 46 κατευθείαν έκανε την κίνηση και η είσοδος του Τζέγκο βοήθησε τον Άρη λίγο να αλλάξει το μάτς. Δεν μου λες από μεταγραφές τώρα τι γίνεται. Από μεταγραφές του Ματέο, όταν τελειώσει του Φετφατζίδη, νομίζω θα τελειώσει και αυτό. Στόπερ θες. Μαζί πάνε πακέτο αυτοί οι δύο. Κάπως έτσι φαίνεται. Στόπερ θα πάρεις, αριστερό μπακ θα πάρεις μάλλον, έναν εξτρέμι προϋποθέσεις. Και νομίζω θα κλείσει. Αν και δεν ξέρω, κάτι πουλάκια μου λένε για εκπλήξεις μέσα σε επόμενες μέρες, θα δούμε. Μακάρι. Έχει παίκτες. Το θέμα, να σου πω κάτι, επιλογές έχεις, το θέμα είναι και το μαλλί. Εντάξει ρε παιδί μου, κοίταξε τώρα, ακούστηκε κάποια στιγμή το όνομα του Ριζβάνη. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό και φοβερό, ρε. Εγώ δεν τον έπαιρνα όμως. Δεν υπήρχε θέμα Ριζβάνη. Δεν μου λες, ο Σόουζα. Πες και το τελευταίο για να πάμε στο διάλειμμα, ναι. Ναι, τελευταίο. Ο Σόουζα που έφεγε. Γιατί έφυγε, δεν τον ήθελε ο Γερμανός. Δεν ήταν στα πλάνα για την νέα σεζόν και όταν πήγε να μπει. Γιατί θυμάστε πριν περίπου ένα μήνα που είχε γίνει και ένα ραντεβού τότε του Πορτογάλου με τον Χαριστέ κτλ. Ήταν μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Ναι, μήπως πρέπει να το ξαναεξετάσουν. Αν ο Σόουζα θέλει. Είναι μια λύση καλή για μένα, κοίτα. Είναι μια λύση καλή για μένα. Είναι τίμια επιλογή, του Σόουζα, αλλά με λογικά λεφτά. Γιατί αυτά που ζητούσε δεν ήταν λογικά. Εννοείται. Λοιπόν. Να σε καλά, λοιπόν. Μαζί μας η Χάνθ και σήμερα η οποία ξεκινάει τηρώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΗ με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης και στα παρακτήματα της Καλαμαριάς και το Ασβεστόχωρο που είναι μπάσκετο μάνα. Έχει βγάλει Νίκο Μοσχοβίτη και Τέλη Σαββίδη, να τα λέμε λίγο αυτά. Έτσι. Λοιπόν, ο Τέλης έλεγε τίποτα, δεν τον έχω δει ποτέ να παίζει. Δεν είναι πολύ καλό αμυντικό εργαλείο. Σπύρος Μούρτος δηλαδή θα το χαρακτήρισε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Με τμήματα παιδιών και ενηλίκων σε 14 αθλήματα, τμήματα εκπαίδευση επιμόρφωση γυμναστικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πείτε στο ymca.gr και να τηλεφωνήσετε στο 2316-00000. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Για ένα ταρτάκι ακόμα. Θα πάμε παρέα. Δευτερούλα σήμερα. Ωραία. Κυμπάρκι 28 του μήνα. Πάει και ο Σεπτέμβριος. 2-3-10-2-87 και 3-8. Για ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τις γραμμούλες οι οποίες θα σχολιάσουν τα τεκτενόμενα. Τεκτενόμενα. Τι ώρα παίζει την Τετάρτη? Πολύ καλή ερώτηση, φίλε. Νομίζω 10. Αν δεν κάνω λάθος, 10 είναι. Αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Ή 10, βάλτε το. Ναι, ακούγεσαι. Ναι, ακούγομαι, αλλά τα ακουστικά έχουν φύγει. Ναι, μπράβο Νίκο, μεγάλη επιτυχία. Βάλτε το 7. Βάλτε το 8 αν κάνετε πριν γκέμα τη 6. Βάλτε, κάνε κάτι. Και άμα πάει παράταση. Καλή ερώτηση. Εγώ, ας πούμε, τώρα μου είπε ένας. Βασικά δεν μου είπε, θα μου πει λογικά όμως. Ένας κολλητός. Πάμε να δούμε τετάρτο παιχνίδι. Που είναι και πάω τσάκι άρρωστο. Και τα μαγαζιά κλείνουν στις 12. Και το μας πάει παράταση. Τι γίνεται. Έπε παράταση, φίλε. Το καθαρίσει, πάω. Το καθαρίσει, λες, Μάλιστα, έχουμε ήδη δύο γραμμούλες. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Νεκτάρη. Καλή εβδομάδα. Τα φιλιά μου στον Γκέτο. Τι γίνεται. Βέβαια, στον Γκέτο. Θεσσαλονίκη με 4 κρούσματα. Ο άλλος ο κομπλεξικός μας έχει βάλει με όλη την Ελλάδα. Ο κομπλεξικός. 4 κρούσματα Θεσσαλονίκη, από το τέτοιο. Αυτό φαίνεται, ρε παιδιά. Ο Νίκ Χαρντ. Ο Νίκ Χαρντ, ο οποίος μετά το χάντμπολ ασχολήθηκε μετά τις 12, αλλά δεν τον πήρε και γι' αυτό έφυγε νωρίς.
Έφυγες νωρίς. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει και ανάλογο τραγούδι, εντάξει. Και ας τα διαψεύσει όλα αυτά. Civil protection. Λοιπόν. Τι έχουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν. Εφόσον δεν υπάρχει ο περιορισμός των συναθρήσεων, ναι, μπορούμε όπως ήμασταν στα τραπέζια, ας πούμε ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει ένα σπορτς καφέ. Ναι. Αυτά? Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έχω πληρώσει εννοείται, ας πούμε, στο Νίκο του Παπαδόπουλο τον καφέ, εντάξει, θα έχει φαγητά κτλ. Ναι. Το καφέ ή την πύρα, οτιδήποτε. Ναι. Εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση στη Θεσσαλονίκη, και θα καθόμασταν 4-6 άτομα, όπως καθόμασταν στο τραπέζι, χωρίς τραπέζι. Και θα βλέπουμε το μάτς. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί ο νόμος λέει ότι για τη Θεσσαλονίκη, φυσικά σε άλλους νομούς υπάρχει πρόβλημα, ο νόμος λέει ότι για τη Θεσσαλονίκη ως take away μπορεί να λειτουργούν μετά τα μαγαζιά. Ναι, ως take away, αλλά μέσα πώς θα κάτσω εγώ και θα το βλέπω δηλαδή. Μα οι περισσότερες καφετέρειες έχουν κόσμο έξω, ρε παιδιά, εντάξει. Εγώ σε αυτήν που πηγαίνουμε συνήθως εκεί πέρα στην Περαία, καθόμαστε μέσα. Γι' αυτό σου λέω ότι αν πάει παράταση, 12 η ώρα τι γίνεται. Δεν θα πάει παράταση, Νίκο. Αν πάει, Νίκο, υποθετικά μιλάμε. Θα πάμε έξω. Ναι, όχι, εντάξει, θα πάτε έξω. Θα σας διώξετε, φίλε, τι να κάνετε, πρέπει να κλείσει. Όχι, δεν. Μα δεν κατά. Μα εγώ λέω ότι δεν μπορεί ως take away να συνεχίσει να λειτουργεί. Μπορούμε να πάμε έξω και να το βλέπουμε απ' έξω, δηλαδή, λες εσύ. Και να έχει ανοιχτό τηλεοράσει μέσα. Καλό, ναι, γίνεται γι' αυτό. Ή και έξω. Ναι. Από τη στιγμή που θα έχει σηκώσει τραπέζια και τα λοιπά, δεν μπορεί να το πει κανείς τίποτα. Αυτό είναι απλό πράγμα. Τώρα δεν ξέρω μετά από πόσο καιρό ο Άρης είναι πρωταθλητής Σεπτεμβρίου. Μ' ακούτε? Καμπάνα. Απλά συγκλονιστήκαμε κι εμείς. Είχε ξαναβγεί. Και πρώτη φορά ακούω το πρωταθλητή Σεπτεμβρίου, στην Νεκτάρια. Πρωταθλητή Σεπτεμβρίου. Ναι, μήπως είχε βγει και το, από τότε που διεκδίκησε το πρωτάθλημα που το έχασε στο μπαράζ του Βόλου. Δεν θυμάμαι αν ήταν και πρόπερση με το 3-3 επί Ερέρα στο ξεκίνημα. Όχι, δεν ήταν. Δεν είχε 3-3, αλλά ήταν. Ήτανε, 3-3 έχει κάνει στην αρχή. Όταν ανέβηκε την πρώτη φορά, τώρα μετά από ναι, τη Γάμα Β' Εθνική, ναι, ήταν πρωταθλητή Αυγούστου. Πρωταθλητή Σεπτεμβρίου ήταν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και μετά πήρε φυσικά ο ΠΑΟΚ τον Νταμπλ. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι άλλο πούμε για το μπάσκετ που όλη η Ελλάδα περιμένει τον Πανιόνιο, γιατί σύμφωνα με την προκήρυξη, αν δεν κατέβει ο Πανιόνιος δεν υποβιβάζεται κανείς. Θα τον περιμένει. Τι να κάνουμε. Και περιμένει. Αναγκαστικά θα περιμένουμε, δεν ξέρω τι εξελίξει έχουμε. Και επίσης ακόμα, παιδιά, δεν έχει βγει το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Αν και κάπου σήμερα διάβασα ότι ο Άρης παίζει Σαββάτο. Δεν ξέρω αν έχετε τίποτα. Σάββατο να για τον Άρη. Δεν έχει βγει ακόμα. Εγώ για τον Άρη ξέρω ότι μάλλον θα παίξει Σάββατο 8.30 ώρα με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚ. Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει επίσημο πρόγραμμα. Εντάξει, εδώ μιλάμε. Καλά, Super League, εντάξει, δεν είναι θέμα. Στη Βοσνία, που υποτίθεται ότι είναι πιο πίσω από εμάς σε οργάνωση κτλ., έχει βγει ακόμα και πρόγραμμα για το δεύτερο γύρο. Ελλάδα είσαι, Νεκτάρια. Ελλάδα είσαι. Οπωσδήποτε, θα το ανακοινώσουν την Πέμπτη, λογικά. Όχι και την Πέμπτη. Ειρωνικά το λέω. Τώρα είναι γελίο αυτό που γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Είναι αστείωτητα. Αλλά αστείο και το ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης να πούμε από εδώ τελειώνοντας ότι έχοντας τα παιχνίδια του Champions League και του Europa League και μετά τη φάση των ομίλων φυσικά, 8 του άλλου μηνά, 8 Οκτωβρίου, έχουμε τους ημιτελικούς για το ποιοι θα πάνε στο Euro. Οι τελικοί θα γίνουν 12 Νοεμβρίου για τις κατηγορίες Β, Γ, Δ της Ευρώπης, ενώ στην ίδια περίοδο θα συνεχίζονται τα προκριματικά για την κατάταξη ΑΒ, Γ, Δ, για το ποιες ομάδες θα ανέβουν και για το ποιες ομάδες θα πέσουν. Μάλιστα. Αυτά, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια. Νεκτάριε μου, φιλιά στον γκέτο. Να είσαι καλά. Πιστεύω ότι ναι, δεν ξέρω τώρα το θέμα έτσι όπως είναι, αν όντως υπάρχει αυτό το θέμα με Μπέρκ και Βάντερσον. Έχουν ζήτημα, αλλά νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμη. Μπορεί να είναι και παιχνίδια τακτικής και επικοινωνίας. Έχουν θέμα και οι δύο. Ο Μπέρκ με Σότσι, επειδή ασχολούμαι πολύ με Ρωσία και ανατολικές χώρες, θα παίξει δηλαδή με πάρα πολύ σφιγμένα πόδια. Αν παίξει. Να δούμε. Έγινε, Νεκτάρι. Να είσαι καλά. Νομίζω θα είναι διαθέσιμη. Γεια σου, Νεκτάρι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Μισκοβίτης. Ορίστε, κύριε. Μάλιστα. Πολύ σοφιστική έχει η κυρία Κουμπή. Ο Σοάρης θα είναι τιμό για την γυναίκα του. Ναι.
Μπαμπά προλάβαινε να πούμε, ήρθε κάποιο. Σήμερα το χάτρι και έφυγε τρέχοντα. Και έφυγε τρέχοντα. Ναι. Να πάει στο αεροδρόμιο. Οπότε δεν μασάω. Ο Γκασόλ δεν έπαιξε με την εθνική στο τελικό. 30 φάγαμε. Η Ισπανία μα έχωσε 28 πόντου. Σωστά. Αλλά... σωστά. Λοιπόν, οπότε δεν μασάω από αυτά. Τον Μπέκτη φοβάμαι, το έχω πει εδώ και δύο εβδομάδε. Φοβάμαι να ξεπληρώσει τον Γκίζα. Πες τώρα, το τρίψιμο βγάζουμε και το ίδιο. Πέρασε αθόρυβα και στο πρώτο μάτι πήγε συμμετοχή ο Μπέρκ, εντάξει. Το δεύτερο τον γκολ ουσιαστικά είναι δικό του τσίπημα της μπάλας. Να, μπράβο, βλέπεις ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν αυτό το κρύο αίμα, αυτή η ράτσα που όταν μιλάνε δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να συνεννοηθείς, ας πούμε, τα αγγλικά μπορείς να μιλείς. Ναι. Αυτή η διάλεξη τέλος πάντων. Ας τα λαμβάνε. Πολύ σοφιστικέ. Βγαίνει ο Τάκης, λέει ξέρω μπάλα, δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Μίλησα με τον Βάσκα, τέλος πάντων. Βγαίνει το φιλαράκι μου και τον προκαλώ εδώ και ένα μήνα να με πάρει από ένα σταθερό τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάρτονα, δηλαδή, Γιώργο, πραγματικά, πάρτονα. Πραγματικά όχι, κάτι πρέπει να έχει γίνει. Μόνο σε αυτόν. Δηλαδή, βλέπω τις κλήσεις του. Πρέπει να είμαι από πάνω από το κινητό για να δω όταν με παίρνει για να το σηκώσω. Δεν σε παίρνει επειδή είναι πρώτος. Όταν θα πέσει θα. Όχι, μου τηλεφωνεί, όχι το παιδί μου τηλεφωνεί, αγόρι μου. Κάνει προσπάθειες κι αυτός. Ναι. Αλλά βλέπω τις κλήσεις του μετά από κάνα 7 λεπτό, 8 λεπτό. Και πει μούγκα το κινητό, μούγκα. Και εγώ επειδή εντάξει, βαριά μου που ζω τώρα, πού να τρέχω σε Γερμανό τώρα για νούμερα, δεν ξέρω. Κατά λάθος, μια φορά είχα κάνει φραγή σε πολλά νούμερα. Ναι. Στον αδερφό μου τον ίδιο, δηλαδή, φαντάσου. Τέλος πάντων, δεν είναι. Αλλά ποντάω σε αυτό που λέει ο Γιώργος, ναι, για να σπάσω το γούλι τα κάνει όλα αυτά. Ναι, Γιώργο, πραγματικά όλα τα λεφτά στον πάω και ρίξα, αγόρι μου, αύριο όλα τα λεφτά. Ρίξε τον μπακ. Λέγε, τρίβεις το λιχνάρι. Και... το λιχνάρι μου το τρίβω αγόρι μου και οι πιθανότητες είναι 51-49. Εντάξει, καλά πάμε. Καλά είναι. Καλά πάμε. Σε καλό σημείο είσαι. Είμαστε καλά. Αν το πας 55 μέχρι Τετάρτη, σούπερ είμαστε. Βρε, εντάξει, εγώ συνεχίζω τη δουλειά μου, τη βρώμικη δουλειά μου, που μόνο ένα διαβολεμένο μυαλό μπορεί να... την καταλάβει. Σακανά. Και ο Γιώργος την έχει ψυγιαστεί. Ναι. Την έχει ψυγιαστεί ο Γιώργος. Προσπαθεί με αντίμετρα. Αλλά Γιώργο, μια χαφιά σε έχω στα αντίμετρα σε τέτοια φάση. Αλλά το παραδέχτηκε τουλάχιστον μια φορά. Λέει, ο Ιωαννίδης λέει μπροστά στο ψηλό είναι ένα... Τέλος πάντων, άντυψη, γεια παιδιά. Γεια σου, γεια σου, Χρήστο, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, ναι. Βαριέ μου που ζω. Ναι. Ναι. Είστε, κύριε. Ελάτε ρε παιδιά. Άντε, τι έχεις. Τι κάνε και πώς. Καλά, δόξα τω Θεώ. Σήμερα προς το τέλος, τι να κάνω. Δεν πειράζει. Μετράμε τα λεφτά από το Σάββατο που βγάλαμε το διπλό του ΠΑΟΚ. Τα μετράμε. Εμείς τον Μόσχο ψιλοβγήκα προφητικός. Ότι αν δεν πάρεις εδώ τα μάτς και μείνεις πίσω σε αυτό το πρωτάθλημα που δεν αλλάζει με τίποτα, δηλαδή Νταϊλίκη θες, Κλωτσκές θέλεις, Μπουνιές θέλεις, Διατησία θες, με ένα τριαντάφυλλο θες. Γιατί σε αυτούς τους σχετισμούς που υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα Νίκο και Νίκο, με ένα τριαντάφυλλο θα περνάει ο τρίλος. Είτε Λάρισες, είτε Τρίπολες, είτε Ατρόμητος. Ατρόμητος ούτως ή άλλως χεράκι, δεν δικαιωθήκαμε Νίκο. Όταν το πήρες όμως, εσύ το πρωτάθλημα δεν είχε τέτοια φαινόμενα. Με ένα τριανταφυλάκι, Χαριλάου. Ναι. Περιστέρια, Λάρισες, Κούγιας, εκεί αδέλφια αδελφοποιημένη, παίρνει τις δουλειές του αφεντικού, κυνηγάει τη μεγάλη παοκάρα, τρώει 4 γκολ στο δεκάλεπτο και είναι ευχαριστημένος ο Κούγιας τέτοιο. Οπότε Νίκο Μοσχοβίτη, καταλαβαίνεις ότι αν αφήνεις βαθμούς δεξιά και αριστερά και κάνει 8 αλλαγές τώρα αυτά, δεν είναι πολύ παράξενο. Θα αφήσεις κι άλλους. Δηλαδή με μία προπόνηση, με καμία προπόνηση, με... Δηλαδή ακόμη και η άμυνα που θεωρείται ότι υπήρχαν παίχτες έμπειροι, ακόμη και ο Αλβανός, ο Μιχάη και αυτοί, δηλαδή πώς συμμετοχές έχουν τον ΠΑΟΚ, 3-4-5. Θα αφήσεις και άλλους με την ομάδα που έχεις φέτος. Ο Βαγγέ. Δεν είναι θέμα, η ομάδα είναι καλή, τα παιδιά είναι καλά, αλλά μην τα ακείς, μην τα βάζεις όλα ρε, δηλαδή σε πρωτάδι, δηλαδή το είχε σίγουρο. Ότι θα το πάρει το μάτς με τους τρίτους, με τους δεύτερους. Δηλαδή και το Νερφυγάκι είναι καλό και ο άλλος, από την Μπαρσελόνα και αυτός θα παίξει μπαλίτα και ο Σέντερφορ είναι καλός. Αλλά όχι με τη μία. Και ο Βρακάς είναι καλός. Δηλαδή
Αλλά βάλ τους 10 λεπτά, 4-20 λεπτά. Βρακά στη θέση παίζει. Αφού έχω το στο κέντρο. Αφού έχω το μάτς Τετάρτη. Εντάξει, να μην όλη μου χρονιά είναι αυτό. Αυτό το πρωτάθλημα που σου είπα των συσχετισμών. Με ένα γαριφαλάκι, με ένα τριανταφυλάκι. Καλώς τα παιδιά περνάει. Εδώ περνάει και εσύ να φτύνεις θέμα παντού. Όσον αφορά τώρα για την... Θα χάσεις και άλλα παιχνίδια τέτοια. Είναι το τίμημα της καινούριας ομάδας που κάνεις. Όσο πιο νωρίς θα καταλάβουμε όλοι, τόσο το καλύτερο. Έλα, ρε Νίκο, αν έπαιζε ψιλοκομπλέ η ομάδα θα περνούσες τώρα, εντάξει. Βρε, και εσύ θα μπορούσε να περάσει, έτσι έκατσε μπαλά μέσα όμως. Αυτό ακριβώς. Έκανο. Αλλά μην αδικείς και στον εαυτό σου, μην δυσκολεύεις τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα όσον αφορά Νίκο Παπαδόπουλε, ναι. Ακούω ότι έχετε πλήρη εμπιστοσύνη επίσης στο νέο αρχιδιετητή, ξέρω πώς το λένε αυτό. Τον Γκλάντεμπεργκ, βεβαίως. Ναι, ο κάκος. Πλήρη εμπιστοσύνη, σύμφωνα με ανώτατα χείλη ψαλτήρι. Κάνει, ναι. Κάνει κάτι διαφορετικό με αυτή την παρουσίαση και την ανάλυση, είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Ναι, έχει το γούστο του. Κάκος τον ξεφώνησε. Όπου ψαλτήρις επίσημος άρης. Ναι, όλα αυτά ψαλτήρι σημαίνει ναι. Σύμφωνα με τον Γκλάντεμπεργκ, αν δεν κάνω λάθος. Φίλε, δεν είναι, περίμενε, άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Δεν είναι μόνο του Χρυσάνθου. Πολύ δεν είναι υπέρ του Γκλάντεμπεργκ από ό,τι βλέπω. Δεν είναι ο Χρυσάνθος. Σύμφωνα με αυτόν τον κύριο του καλό γιατί τώρα που διακλείει, υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος, Πού? Υπάρχει αλλίωση βαθμολογίας. Πού? Δεν ξέρω εγώ στο Βόλο είπε ότι δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Βόλου. Δεν δόθηκε. Έτσι είπε. Σύμφωνα με την ΚΕΔ, υπάρχει πέναλτι στο Βόλο που δεν δίνεται. Εντάξει. Όταν όμως έλεγε ότι ότι το γκολ της Λαμίας δεν μετράει, αούα, λέγατε και τι λέει ο Κλάτεμπεργκ. Εμείς λέμε και πάλι ότι μετράει. Α, λέμε και πάλι. Και πάλι λέμε ότι μάλλον μετράει. Ότι ήταν για το πέναλτι του Βόλου τι είπε. Ότι ήταν 0-2 και αυτά. Για το... Αλλά σύμφωνα με τον Κλάτεμπεργκ ήταν άγιο. Για το πέναλτι του Βόλου τι είπε. Έχεις δηλαδή με για το πέναλτι του Βόλου τι είπε. Χωρίς να τους αξίζει. Γιατί δεν μου λες τι είπε. Αύριο θα πει βασικά. Θα δούμε τι θα πει για το πέναλτι του Βόλου. Να δούμε τι θα γίνει. Για το τίποτα. Για το τίποτα, ε. Στο παρόν, και του Άρη τίποτα ήταν. Έχει αλλίωση βαθμολογίας. Έχει καλό. Καλά λέει. Καλά λέει. Καλά λέει. Σύμφωνα με αυτόν που στηρίζεται, υπάρχει πέναλτι στο Βόλο που δεν δίνεται. Έγινε, ναι. Καλά λέει. Έγινε, ναι, ναι. Επομένως, στο τέλος θα κάνουμε τα συμπλή. Ναι, ναι, ναι. Πόσα πέναλτι θα πάρετε και φέτος. Ναι, ναι. Πόσα στισήματα θα κάνετε στον Ολυμπιακό. Βέβαια. Κόπηκες με αυτά που λες όμως, να ξέρεις. Όταν θα μιλές κακές λέξεις, θα κόβες. Δεν είπε κακή λέξη, φίλε. Ναι. Δεν είπε κακή λέξη, Ρενικό. Αλλίωση αποτελέσματος. Κάκος το ξεφώνιζε χθες. Και τι πάει να πει το πνεύμα του νόμου και. Και μειώνει την νοημοσύνη μας και τέτοια. Για το πέναλτι εκεί πέρα που έγινε στο πανετολικό. Πέναλτι, θες πάντα, δεν ξέρω τώρα. Εκείνο με τον Ισούα που πήγε και αγκάλιασε τον τροματοφύλακα και χτύπησε και την μπάλα και κάτι τέτοια. Νίκο. Η έκθεση. Τι λέει εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, γόρι μου, έλα. Κλάτεμπεργκ. Ο νέος κανονισμός για το χέρι. Δεν προσφέρει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Στο 15 ο Μπαργέντος που είναι συμμετήσει. Ναι, σωστά, εδώ πέρα. Ναι. Με τον Εσίτη, ο οποίος του Πάκου πετάει κάτω τον αντίπαλο, είναι πέναλτι, διαιτητή ήταν κοντά και δεν το δώσει στο βάρ. Μάλιστα. Είναι και βαρούχα αυτό. Το ναι, ναι, βαρούχα. Ναι, ναι, ναι. Α, τότε με θα πει και ο Κλάτεμπεργκ, φίλε. Αλλιώς αποτελέσματος με τον Άρη. Ή θα μιλάτε όμορφα ή θα κόβεστε. Τα έχουμε πει αυτά. Υπόνοιες για ομάδες, χαρακτηρισμούς για ομάδες για τον οποιοδήποτε εδώ δεν έχει. Άμα θέλετε να πάρετε αλλού. Ναι, ρε Νίκο, πέστε, ρε, φίλε. Άιντε. Μας έλεγε πριν ότι. Ο Πατερούλης θα στείλει κρουασάν δηλητηριασμένα και θα φάνε τις κράσοντα, αλλά εδώ τέτοια δεν θα λέμε. Για την κράσοντα, είπε, δεν είπε για τον ΠΑΟΚ. Α, όχι, όχι, δεν είπε. Είπε για τον ΠΑΟΚ. Για την κράσοντα, είπε. Δεν είπε για τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν είπε να κοπεί. Εγώ αναλαμβάνω το δικό μου κομμάτι. Εσύ να αναλάβει το δικό σου. Θα παίξει το σπίτι του στο διπλό του ΠΑΟΚ. Εντάξει, το έπαιξε, το έχασε. Τι να τον κάνω, τον άνθρωπο είχε πρόβλημα, μάλλον θέμα. Εδώ αυτό λέει ότι θα σε δώσει τον Ολυμπιακό. Ορίστε. Τι ορίστε. Μην πω τη συνέχεια. Καθίστε. Έτσι είπε. Είναι δυνατόν. Να είναι δυνατόν. Πραγματικά, ναι. Να είναι δυνατόν. Πες κανένα για ένα οβεράκι να πούμε ναι, ρε φίλε. Οβε 3,5. Που να ήμουν και στους 9 βαθμούς δηλαδή, τι θα κάνατε. Έτσι, πάνω, δεν πήγασαι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ξεκινάει, βλέπουμε και στο Αλκαζάρ το θρυλικό. Το Λάρ. Το Λάρ Παπαπέτρου είναι αυτός. Ναι. Νομίζω, ναι. Στο ανακαινισμένο θα δείξει. Ωραίο γονιστικό χώρο έχει. Ναι, το χορτάρι είναι καλό, οι χώροι δεν ξέρω. Είχε πάει ένα ζωστό μου πριν 2-3 χρόνια για ένα παιχνίδι του αριθμού μικρό. Ήταν λέει: μπορεί να γυρνάει και το φάντασμα του Μιτσιμπόνα λέει εδώ μέσα. Τι πω το έχουν αφήσει. Άλλο ή κάτω. Εντάξει τώρα για να ξαναπήγαινε ρε φίλε. Θα το φτιάξει. Ναι. Δεν μπορεί. Okay. Λοιπόν, ΑΕΛΕΦΣΗ Παναθηναϊκό, επόμενο αντίπαλο του Άγγλου. Κάτω ο Άκης Μάντιος μαζί με τον Χωριανόπουλο παρακολουθούν το παιχνίδι. Να κάνω λίγο σκάουτινγκ τον αντίπαλο. Ακολουθεί η νούμερο 1 η νούμερο 1 εκπομπή σε θέματα ΠΑΟΚ στα LGNA τη πόλη. Νούμερο 1 ενημέρωση. Έτσι, το ΠΑΟΚ 24.
Με τον επιτελάρχη Νίκο Μοσχοβίτη. Δεν ασχολούμαστε καν με τον μάτς του Σαββάτου, έχει ξεχαστεί ήδη. Δεν έγινε κανένα μάτς το Σάββατο, παιδιά. Αυτό ακριβώς. Στο Βόλο. Στο Βόλο δεν θυμάμαι τίποτα. Έχει πολύ ωραία τσιπουράδικα. Χρονικά πιο κοντά είναι το μάτς Τετάρτης. Έτσι, μπράβο. Τελειώσαμε. Έτσι, μπράβο. Μόνο Κρασνοντάρ. Δεν υπάρχει μάτς του Σαββάτου. Α, αυτό ακριβώς. Εντάξει. Για να μείνετε λοιπόν σε ρυθμούς. Γινόταν εγώ να πάω κέρδιζε, έτσι να τα λέμε αυτά. 100-0. Για να μείνετε λοιπόν σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς οι φίλοι του ΠΑΟΚ, μένετε στο αθλητικό Λίμπερο 107,4 ΠΑΟΚ 24 μέχρι τις 9. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 6.30, συνηθίστε τώρα, όχι συνηθίστε, προλάβετε τώρα που μπορείτε τις μονόωρες. Γιατί από την άλλη εβδομάδα. Καλά, μην το λες σιγουριά από την εβδομάδα, γιατί από την άλλη εβδομάδα πάμε. Άστο, σε κάποια φάση πες και είμαστε κομπλέ. Σε κάποια φάση. Ναι. Ενδεχομένως και με προϋποθέσεις που λέει ναι. Και μια ψυχή. Σε κάποια φάση. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει που λέει και ο Κούσης. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Χάθ που ήταν μαζί μας και σήμερα, με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης και στα παρακτήματά της σε Καλαμαριά και Ασβεστοχώρη. Όσοι είστε από Ασβεστοχώρη, θα δείτε αφήσεις του Νίκου Μοσχοβίτη από τα χρόνια που αγωνιζότανε και σκότανε με το φαρμακερό του αριστερό έξω από τα 6,75. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων σε 14 αθλήματα, τμήματα εκπαίδευση επιμόρφωση γυμναστική. Τηλέφωνο 2316-00000 και ymca.gr. Καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε και πάλι αύριο.